Θεοδόση Πάνου θα έρθει εδώ μαζί μας και η Ειρήνη Δράγαση είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Γεια σου, Ειρήνη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θα σας αναφέρω για τον Κωνσταντίνο Φλόρο. Για τον κύριο Φλόρο, μπορώ να σας πω ότι σε λίγη ώρα λοιπόν αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή μετά από μία άνευ προηγουμένου περιστατικό που διεξήχθη χθες μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής με βιοπραγία από τον Κωνσταντίνο Φλόρο, τον ανεξάρτητο βουλευτή, προς τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Γραμμένο. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον έκτο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και σε λίγη ώρα πραγματικά θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Κατηγορείται σε κακουργηματικό βαθμό για βιοπραγία κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Είναι μια τιμωρία που επιφέρει ποινή τουλάχιστον 10 ετών κάθερξης. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν χθες, όταν μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση για την άρση ασυλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από αίτημα που είχε γίνει από τον πατέρα του κυρίου Φλόρου, τον Ευστάθιο. Είναι μια υπόθεση που αφορά συκοφαντική δυσφήμιση μέσα από ένα ψεύτικο λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τότε λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, το λόγο πήρε ο Χίτας, ο βουλευτής ο κύριος Χίτας, που είναι εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, και είπε ότι εμείς είμαστε υπέρ της άρσης ασυλίας του κύριου Βελόπουλου, αν και δεν έχει κάποια σχέση με την υπόθεση. Τότε λοιπόν παρενέβη ο κύριος Φλόρος, χωρίς να του δοθεί ο λόγος, λέγοντας ότι αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Διανεξήχθη λοιπόν ένας διάλογος άνευ προηγουμένου με πολυχιδές εκφράσεις ανάμεσα και στον κύριο Γραμμένο αλλά και στον Κωνσταντίνο Φλόρο. Όταν βγήκαν λοιπόν έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, σύμφωνα με πληροφορίες και παρουσία αστυνομικού, ο κύριος Φλόρος έκανε λαβή και κεφαλοκλείδωμα, πιάνοντας από το λαιμό τον κύριο Γραμμένο, τον έριξε στο έδαφος. Μέχρι εκεί γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο κύριος Γραμμένος κατευθείαν πήγε στο ιατρείο της Βουλής και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας το 251, όπου σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν έχει τραύματα και κατάγματα και στη μύτη αλλά και στους καρπούς των χεριών. Αυτά είναι μέχρι στιγμής αυτά που γνωρίζουμε. Όσον αφορά τον κύριο Φλόρο, ο Κωνσταντίνος Στασούλας άμεσα έθεσε σε εφαρμογή δύο νόμους. Πρώτον, σε πρώτο βαθμό το κοινοβουλευτικό νόμο που λέει για 15ήμερο αποκλεισμό του από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, και στη συνέχεια ο ίδιος, ο οποίος μίλησε μάλιστα ο Κωνσταντίνος Στασούλας για κτηνώδεις συμπεριφορές που δεν τιμούν καθόλου τον ελληνικό κοινοβουλευτισμό. Ο ίδιος λοιπόν μίλησε, διευκρίνησε ότι η βουλευτική ασυλία δεν καλύπτει μόνο πλημελήματα και όχι κακουργήματα. Οπότε τον έστειλε στο αυτόφορο. Ο κύριος Φλόρος χθες βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα. Αυτή τη στιγμή κατηγορείται για κακούργημα, ξαναλέμε, και σε λίγη ώρα θα περάσει ανακριτή. Είναι ένα άρθρο του ποινικού κώδικα, το 157, που δεν το έχουμε ξαναδεί να τίθεται σε εφαρμογή. Και μιλάμε για 10 χρόνια κάθεξης. Να πούμε ότι η Ελληνική Λύση διαψεύδει κάθε δημοσίευμα για αυτούς τους διαλόγους, τους απαράδεκτους και πραγματικά τους χυδαίους μέσα στην ελληνικό κοινοβουλευτισμό. Αλλά και η συνήγορος τώρα του Κωνσταντίνου Φλόρου, η κυρία Βάσο Πανταζή, μιλάει για μια δικαιολογημένη έκρηξη του εντολέως της. Ναι, πρέπει να πούμε το εξής εδώ τώρα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ληφθούν μέτρα και κατά του κυρίου Γραμμένου εάν επιβεβαιωθούν οι διάλογοι. Αυτό που έκανε περιγραφή η Ειρήνη. Από εκεί και πέρα μιλάμε για εικόνες απαράδεκτες. Ας χρησιμοποιήσουμε κόσμιες εκφράσεις πρωί-πρωί. Μην ξεχνάμε ότι οι βουλευτές, δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Οι βουλευτές όμως, το σύνολο της Βουλής, ψηφίζει για νόμους εναντίον της σχολικής βίας, του bullying, της βίας των ανηλίκων και όλα αυτά. Δεν είναι εικόνα του ελληνικού κοινοβουλίου αυτή πραγματικά. Απ' την άλλη, να τα λέμε και όλα, αυτούς ψηφίζουμε. Μην έχουμε δηλαδή... Σταυρό πήγαν εκεί. Ναι, μην έχουμε... Έχουμε πάει και έχουμε βάλει σταυρό δίπλα. Έτσι. Επιλογή των ψηφοφόρων. Όχι όλων των ψηφοφόρων. Επίσης μην μας βάζουμε στο ίδιο και ειδού τα αποτελέσματα αυτών των συμπεριφορών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ορθώς ενεργοποιείται αυτό το άρθρο που είπε η Ειρήνη που δεν έχει ενεργοποιηθεί. Αν είναι δυνατόν, εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έγινε έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, με τον ένα βουλευτή να σωριάζεται κάτω από την μπουνιά, να πηγαίνει στο ιατρείο της Βουλής, να έχει ειρηνικό κάταγμα και όλα αυτά που μας είπε η Ειρήνη, και τον άλλο βουλευτή, ο οποίος να ισχυρίζεται, αν άκουσα και διάβασα. Εδώ είναι, καλά, βλέπουμε και τις εικόνες τόση ώρα. Φέρτε μπροστά, παιδιά, να τις βλέπουμε. Ότι του έβρισε την συγγενικό του πρόσωπο, τη μητέρα του, τον έπιασε από το λαιμό και τον απόθυσε απλά, και το γεγονός ότι τον απόθυσε του προκάλεσε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση και καταδικαστέα από όλους. Γενικά να πούμε ότι είναι ένα παράδειγμα το οποίο δίνουν τα γη του έθνους στους πολίτες και κυρίως τα πιτσερίκια. Γιατί εμείς νομίζω ότι αν είσαι και μια μεγαλύτερη ηλικία, έχει ξεκαθαρίσει μέσα σου τι ακριβώς συμβαίνει. Ειρήνη, ευχαριστούμε πολύ. Σε κάθε περίπτωση θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου, αν έχουμε εξέλιξη στο ενδιάμεσο.